Λοιπόν, πολλοί με ρωτάτε τι ψήφισες, τι θα ψηφίσεις, δεν μας λες, δεν μας κάνεις. Σας έχω πει. Λατινοπούλου Δαγκωτό. Ψηφίζουμε ομορφιά. Πάμε να δούμε στο TikTok της, το οποίο συνήθως βγάζει μακρινά. Αυτή τη φορά έβγαλε κοντινό. Πάμε να απολαύσουμε τα κάλλη της. Δεν μας ενδιαφέρει τι λέει, τι αναφέρει, αλλά απολαμβάνουμε ο εγκέφαλος κάτι ελκυστικό, κάτι όμορφο. Μου λένε το ότι εάν ήσουν στη Νέα Δημοκρατία και δεν σε είχαν διώξει, τώρα δεν θα τα έλεγες αυτά. Καταρχάς, να σας ενημερώσω ότι τα ίδια ακριβώς έλεγα και το 19 και το 20 και το 21 και το 22 και το 23. Άρα λοιπόν δεν έχω αλλάξει τίποτα εγώ. Αυτοί που άλλαξαν ήταν η Νέα Δημοκρατία, η οποία έγινε πλέον ένα κεντροαριστερό κόμμα το οποίο υπηρετεί ξεκάθαρα την ατζέντα του δικαιωματισμού και της πολιτικής ορθότητας. Επίσης, να θυμίσω όσοι το ξεχνάνε ότι δεν υπήρξε ποτέ διαγραφή μου. Απομακρύνθηκα οικειοθελώς γιατί ακριβώς έβλεπα ότι η Νέα Δημοκρατία πλέον δεν με εκπροσωπεί και δεν με αντιπροσωπεύει. Και μακάρι να είχαν το θάρρος να το κάνουν κι άλλοι οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή με στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Την έχει δει κανείς από κοντά? Είναι έτσι όμορφη, είναι παραπλανητικά τα βίντεο? Δεν ξέρω, κάτι τα χείλη της τα βλέπω λίγο κάπως. Μήπως έχει κάνει κανένα eject, κάμια ένεση. Ωραία δόντια έχει, ωραία μάτια έχει, ωραίο μαύρισμα έχει. Δεν την έχω δει από κοντά για να κρίνω. Έτσι, τουλάχιστον εδώ βγαίνει μια χαρά. Δεν ξέρω, μήπως χρησιμοποιεί φίλτρα. Και έτσι έχει λυθεί και η δικιά σας απορία το τι ψηφίζω. Λατινοπούλου Δαγκωτό. Εντάξει, μη μου ζαλίζετε το κεφάλι, τι ψηφίζεις, τι ψηφίζεις. Οκ, δημοκρατία έχουμε, ο καθένας ψηφίζει ό,τι θέλει, γι' αυτό πήρε 40 ο άλλος. Δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σας άποψη, γράφετε την ελεύθερα κάτω στα σχόλια. Πάντα κόσμια και όχι εξυπνάδες που μου γράφετε οι περισσότεροι, έτσι. Ευχαριστώ πολύ που μου παρακολουθήσατε.